Τις τελευταίες εβδομάδες, στο τμήμα των πολιτικών μηχανικών εδώ στην Πάτρα, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την απαράδεκτη κλήση σε ακρόαση σε συμφοιτητή μας, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή υπερασπίστηκε την απόφαση της μαζικής γενικής συνέλευσης που είχε πραγματοποιηθεί στις 7 του μήνα και είχε πάρει απόφαση για κατάληψη στις 8 του μήνα, ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Τη στιγμή που τα ιδρύματά μας, που οι σχολές μας έχουν βουλιάξει από την υπαχρηματοδότηση, από τις ελλείψεις σε καθηγητές και σε υποδομές, τη στιγμή που το τμήμα μας, δύο βασικά εργαστήρια, δεν χρησιμοποιούνται για τους φοιτητές, αλλά εκεί μέσα πατάνε το πόδι τους μόνο οι εταιρείες, είναι απαράδεκτο διοικήσεις, προέδροι τμήματος να στείλουν φοιτητοδικεία στους φοιτητές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που φοβούνται είναι η φωνή των φοιτητών που κατέκλυσε μαζί με τους μαθητές και τους εργαζόμενους όλη τη χώρα για να μην συγκαλυφθεί και να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη και γι' αυτό το λόγο προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες. Έχουμε όμως στο πλευρό μας όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της Πάτρας και γι' αυτό το λόγο αύριο καλούμε στις 9 η ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος για να πάρθει πίσω τώρα η απαράδεκτη κλήση σε ακρόαση στο συμφοιτητή μας και να μην του απαγγελθεί καμία κατηγορία.